Βρισκόμαστε στο Μιχάλης Κρητικόπουλος μετά την αναμέτρηση του Αστάκη Σεγανής από κόντρα στην Θήλα Χαλκίου. Εδώ κοντά μας ο Γιώργος Σαμόπουλος. Κόντρα συγχαρητήρια, μείνει και η 5-0 για εσάς και στην ουσία έχετε πλέον πετάξει την ΓΑΜΑ Εθνική μετά από μια τρομερή σεζόν με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μεγάλα σκορ και γενικότερα αρκετή ποιότητα στο παιχνίδι σας. Θέλει να σκέψει αυτό το παιχνίδι, κάποια σημαντική της Χίου, η οποία ήρθε εδώ πέρα με αρκετή κόπωση λόγω και του μεγάλου ταξίδι που είχε. Παρ' όλα αυτά, για ένα μήχρονο άντεξε, από εκεί πέρα σας βάλετε 5 γκολ σε διάστημα περίπου 15-25 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω, ναι, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς θεατές, είμαστε μια ομάδα που όλη τη χρονιά προσπάθησε, εκτός από την δεδομένη ποιότητα που είχε, να παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές τα καταφέραν, κάποιες όχι. Κάποιες φορές χρειάστηκε ο ρεαλισμός, η εμπειρία, η αποτελεσματικότητα να πάρουμε κάποια παιχνίδια. Χρησιμοποιούσαμε πολλούς τρόπους. Το σίγουρο είναι ότι φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής έχουμε πετύχει με πολλούς τρόπους να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα που μας έφεραν σε αυτή την πολύ σημαντική θέση, μια θέση που είναι και όνειρο, ήταν από την αρχή ο μεγάλος στόχος και ήταν και όνειρο της ομάδος και όλου του οργανισμού. Θεωρώ ότι όλα οφείλονται στο πόσο είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, κυρίως τα παιδιά μεταξύ τους μέσα στα αποδυτήρια, όλη τη χρονιά, γιατί είχαμε ένας από τους δύσκολους ρόλους ήταν η διαχείριση των τόσο πολλών και μεγάλων προσωπικότητων, αλλά νομίζω τα παιδιά τα ίδια κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να είμαστε μια οικογένεια. Αυτό έδειξαν, αυτό ήταν όλη τη χρονιά, ήταν το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν έτσι εξ αρχής ένα ερωτηματικό πώς θα καταφέρουν τόσες προσωπικότητες να προσαρμοστούν σε ένα μεγάλο πλάνο. Βέβαια, υπήρχε μεγάλη θέληση από πέρυσι που δημιουργήθηκε λόγω της κατάστασης στον το εξακίνητο που λέγαμε, γιατί αν έρθει η επιτυχία φέτος. Κόουτς, τελικά είστε ένας τεχνικός ή ένας μάνατζερ σε μια τέτοια ομάδα που πραγματικά ο αγώνας του μάνατζερ δίνει και μια παραπάνω έτσι έννοια στο πώς μπορεί να καταφέρει να. Ναι, το τι είμαι ακριβώς και πόσο επιτυχημένος είμαι θα το κρίνετε εσείς. Εγώ θα πω, όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μια τέτοια ομάδα με τόσες προσωπικότητες και τόση μεγάλη αξία και ποιότητα, εκ προημίου δεν θα είναι πολύ ποτέ επιτυχημένος στο τέλος της χρονιάς. Θα σας πω το γιατί. Αν πετύχει, σήμερα πιστεύουν όλοι, ή τουλάχιστον αρκετοί, ότι οποιοδήποτε στη θέση μου θα το πετύχει. Είναι μια πολύ απλή σκέψη και μπορεί να είναι και αληθινή. Αν δεν πετύχει, είναι αποτυχημένος. Άρα και στις δύο περιπτώσεις ένας προπονητής σε μια τέτοια ομάδα δεν είναι ποτέ επιτυχημένος, δεν μπορεί να δείξει ποτέ τα όποια πιθανά μικρά ή μεγάλα προσόντα έχει. Το τι πέτυχα εγώ σε αυτή την ομάδα και πώς βοήθησα αυτήν την ομάδα θα το κρίνει η ιστορία και κυρίως θα το κρίνουν αυτοί που μας κρίνουν, που μας πληρώνουν, που μας πήραν σε αυτή τη θέση. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς στον ιδιοκτήτη της ομάδας και για την εμπιστοσύνη που έδειξε και στο πρόσωπό μου αλλά και σε αυτή την ομάδα και μετά στη διοίκηση προεξέχοντας του και του κυρίου Θοδωράκη που ήταν όλη μέρα μέσα στα αποδυτήρια και ήταν δίπλα μας, ο οποίος πραγματικά αντιμετώπισε όλους τους ποδοσφαιριστές σαν παιδιά του, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, με αποτέλεσμα να είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το καλό κλίμα που βρέθηκε η ομάδα. Αλλά δεν μπορώ να εξαιρέσω κανέναν, όποιο και να πω, και τον κύριο Κικιδάκη και τον Δαμιανό, όλους που ήταν μπροστά μας και κάθε μέρα δίπλα μας και αυτούς που γνώρισα από την αρχή. Στάθηκαν ο καθένας από το ρόλο του, ο καθένας από το πόσο του πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν ακρογωνίως λίθος το να έχουμε αυτή την πολύ καλή πορεία. Και βέβαια πολλά έβγε στους συνεργάτες μου, οι οποίοι έδειξαν τον επαγγελματισμό που απέτησα από την πρώτη στιγμή, δεδομένων των δυσκολιών που ξέραμε θα αντιμετωπίσουμε με αυτούς τους παίχτες και στη διαχείριση, αλλά και να τους βάλουμε να παίξουν τουλάχιστον ένα ποδόσφαιρο φιλοσοφίας που θέλαμε εμείς, γιατί είναι πολλές φορές είχαμε ποδοσφαιριστές που στηρίζονται στην ατομική ενέργεια, στο ένας εναντίον ενός, γενικά στα ατομικά χαρακτηριστικά. Προσπαθήσαμε να τους εντάξουμε μέσα σε αυτό το σύνολο, να κάνουν όλοι να βάλουν την ομάδα πάνω και όλοι τον εαυτό μας κάτω από την ομάδα. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε και αυτό το δείχνει το τέλος της χρονιάς. Και όπως πούμε, υπάρχει ποιότητα ατομικά, θα έρθει και η ποιότητα ομαδικά. Δηλαδή θα μπορούν να βγουν και οι συνδυασμοί και θα μπορούν να παραχθεί αυτό το ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά. Ομαδικά δεν έχουμε ξαναδεί, νομίζω, αντίστοιχο.
στο δρόμο της Αθήνας, που και ο Αστέρας αλλά και η Νεωνία απέδειξαν φέτος ότι μακράν η Αθήνα έχει μια άλλη εξήγηση, από ένα άλλο επίπεδο σχέση με τις υπόλοιπες ενώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Πρώτον, γιατί είστε στο χώρο. Δεύτερον, γιατί είστε αντικειμενικός. Και σας ευχαριστώ γιατί είναι μια μεγάλη επιβράβευση σε αυτή τη δουλειά που κάναμε όλη τη χρονιά. Και δεν είναι μόνο η δυναμική της Αθήνας, είναι πολλές φορές είναι ένα εμπόδιο για μας να μας θεωρούν ότι εντάξει, αυτοί έχουν βγει, αυτοί είναι έτσι, αυτοί είναι αλλιώς, αυτοί υπερέχουν, αυτοί έχουν λεφτά. Είναι ένα εμπόδιο σε μας, μας βάζει και εμάς ένα πρόσθετο άγχος. Το είδαμε και λίγο στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπήκε το πέναλτι νωρίς, αγχώθηκε η ομάδα, είχε πολλές λάθος επιλογές στην τελική απόφαση, στην τελική σκέψη. Μέχρι που μπήκε το πρώτο γκολ και μετά βέβαια τα πράγματα μπήκαν στο νερό στα βλάκι που λέμε και κύλησε όπως έπρεπε να σταθεί. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Η Χίος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και η κάθε ομάδα που να ήταν σήμερα στη θέση της. Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί θα μπορούσε, δεν ξέρω με τι επιπτώσεις για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα μπορούσε να επικαλεστεί να μην έρθει, να μην, μια και δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ήρθανε κάνοντας ένα ταξίδι και δαπανηρό και πραγματικά ένα ταξίδι από πλευράς ταλαιπωρίας ιδιαίτερα επίπονο. Και πάντα γεννάτε το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνει μια ομάδα που σαφώς υπερέχει. Να βγάζει από τις κουλή θέσεις τώρα αυτές τις Θα μου έκανε σε αυτή την ερώτηση. Έκανα, ναι, αλλά εδώ πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι αναπάντητο, είναι μόνιμο στο ποδόσφαιρο και σχεδόν αναπάντητο. Πολλές φορές δίστανται οι απόψεις. Αν υποθέσουμε ότι κάνεις, σβήνεις το παιχνίδι και κάνεις συνεχώς μια μεγάλη κατοχή γυρνώντας συνέχεια την μπάλα, δεν ξέρω αν για τον ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδος είναι τιμητικό να σκέπτεται ότι ο άλλος τώρα γυρνάει μόνο την μπάλα για να μην με ξεφτυλίσει. Αν πάλι μπουν πολλά γκολ, θεωρείται ότι έβαλες πολλά γκολ σε μια ομάδα που όντως ήταν πολύ πιο αδύναμη από σένα. Κάνεις αλλαγές, βάζεις ποδοσφαιριστές που είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, έχουν το momentum του αγώνα, μπαίνουν μέσα στη σκέψη του παιχνιδιού, θέλουν να είναι σοβαροί γιατί και αυτοί θέλουν να δείξουν στον προπονητή τους κάτι, ανοίγει το σκορ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από την Χίο ή να καταλάβουν και αυτή τη θέση του αντίπαλου προπονητή και της αντίπαλης ομάδος επειδή έγινε και μέσα στο παιχνίδι μια τέτοια αντιπαράθεση. Μου δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή ενώ το αγώνα αυτή η ερώτηση, γιατί από τότε σκεφτόμουν πώς γίνεται μια ομάδα αυτή τη δυναμική να μην παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι σαν ένα αυτοκίνητο που είναι μεγάλο κυβισμού και να πηγαίνει σύγχρονα με Δευτέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν γίνεται, θα πρέπει να παίξει για να βάλει το γκολ. Δηλαδή θα βγει μοιραία, θα μπει και να ξεφύγει το σκορ. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό καμιά φορά. Ξέρετε που καμιά φορά λένε κάποιοι προπονητές μεγάλου ελληνικού σκέλα, δηλαδή γονάμε για top επίπεδο, top 5, ότι όταν. Τον αντίπαλο το σέβεσαι όταν παίζει. Όταν παίζει. Και εγώ να προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο. Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι μας να μας δουν. Έτσι. Είχαμε να παίξουμε. Σε παιδιά της Ακαδημίας. Είχαμε παίξουμε και 2,5 μήνες εδώ. Θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να είμαστε ως δυνατόν όλος ο οργανισμός ευχαριστημένοι. Ήρθε ο ιδιοκτήτης να μας δει. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Καταλαβαίνω απόλυτα, αν σε κάτι φταίω, ζητάω συγγνώμη από την αντίπαλη ομάδα, αλλά έτσι βλέπω το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Ίσως δεν είναι ωραίο να είμαστε στη θέση της Χίου, γιατί μπορεί να πούνε, ας ήσουν στη θέση μας, τι θα έλεγες. Αφορμής δοθήσεις, ξέρω σας το χρόνο, αλλά πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά, γιατί είναι και κάποια ερωτήματα που θα μας μπουν ή μας έχουν μπει και πριν από το σημερινό παιχνίδι σε όλους και έχουμε περάσει από όλες τις θέσεις. Μπορεί να μην ήταν τέτοια έκταση η διαφορά, αλλά έχουμε περάσει και εγώ από τη θέση της Χίου σαν προπονητής τόσα χρόνια που είναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να με καταλαβαίνω. Προφανώς και το βήμα που έχετε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό για να μας το επαναλύσετε αυτό. Τώρα μένει ένα παιχνίδι γιορτή με τον Κεραυνό και Ερατέας. Δύο ομάδες που πραγματικά στην ουσία είναι εσείς στην κορυφή. Από εκεί πέρα ομάδες και Ερατέας έδειξε πολύ καλά στοιχεία στα μπαράζ και νομίζω και αυτή και σας ακολουθεί. Τι περιμένετε, είπε και ο ιδιοκτήτης ότι okay, συμμανικήσαμε, υπάρχει τη σιγουριά της Γαλλικής, αλλά την Κυριακή θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Πολύ σωστά, γιατί μάθαμε και αυτό ήταν και το μυστικό της επιτυχίας όλη τη χρονιά, να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πολλές φορές μας δόθηκε δυνατότητα και στο πρωτάθλημα της Αθήνας από το Φεβράριο να θεωρούμαστε πρωταθλητές. Το μυστικό και ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα αυτού του οργανισμού της ομάδας είναι ότι κάθε παιχνίδι, με όποιον και να παίζαμε, το αντιμετωπίζαμε σαν να είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Σεβόμαστε απόλυτα τον Κερατέα που έχει υψηλή ποιότητα και εκείνη.
μακάρι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι γιορτή για μας, να το ευχαριστηθούμε όλοι, είναι ιδανικές συνθήκες, είναι Σάββατο, είναι αργά, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω θα δημιουργηθεί και μια, έτσι εδώ, μια κατάσταση να τιμηθούν αυτοί που πρέπει και γενικά η ομάδα για όλη την πορεία. Οπότε νομίζω είναι όλα ιδανικά και επί ευκαιρία καλό και τον κόσμο της Κεσαριανής να είναι εδώ το Σάββατο να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτό το επίταγμα που ήταν ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο όνειρο όλης της πόλης. Coach, μια ερώτηση. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Έχετε σπάσει πολλά ρεκόρ φέτος. Πόσο σημαντικό είναι το κίνητρο για τον Αστέρα να αντιμετωπίσει το Σάββατο μια ομάδα που είναι αίτητη μέχρι στιγμής? Ναι. Και ρατέα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και δεν έχει. Έχει πολύ καλή άμυνα. Όπως και εμείς. Αλλά εμείς είχαμε χάσει και στο πρωτάθλημα. Και γενικότερα νομίζω είναι ένα παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, σταμπάρας με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας που θα συναντήσετε μετά από εκείνο στην Κραμαστή. Επειδή είναι και οι δύο ομάδες απειλαγμένες από το άγχος, είναι ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε και οι δύο στον κόσμο που φαντάζομαι θα είναι πολλοί και μέσα σε μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου. Τα αφαιρέ τη συγκυρία και μας αρέσει αυτό. Να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι όλοι, οι προπονητές, οι παίχτες κυρίως που θα παίξουν, αλλά και ο κόσμος που θα έρθει, φαντάζομαι και ρατέ έχει αρκετούς πιστούς και. Οι οποίοι όλη τη χρονιά τη συνοδεύουν. Νομίζω θα είναι ένα ιδανικό παιχνίδι. Ας κερδίσει ο καλύτερος, ούτως ή άλλως στο τέλος θα πανηγυρίσουμε και οι δύο. Αλλά είναι ένα ιδανικό παιχνίδι να το ευχαριστηθούμε. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Είδαμε ένα ωραίο πλάνο στον τελικό του conference την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι σχέση συνδέει εσάς με τον κύριο Γιώργο Μπατζόκαρο, που είναι του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Αλλά ήταν κάτι ωραίο που σας είδαμε και στο γήπεδο να έχετε έτσι έναν αγκαλισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια γνωριμία. Αλλά εντάξει, οκ, όλοι βασικά υποστηρίζουμε μια ομάδα πίσω από το ποδόσφαιρο. Γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο πλάνο. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και αποδοθήκατε κιόλας γιατί είστε και δύο με φιλοσοφίες κοινές. Δηλαδή άλλο άθλημα, αλλά σας αρέσει η μπάλα να κινείται και να έχετε έτσι ένα ομαδικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ για την μπάσα που μου κάνετε. Η assist. Και, assist. και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για μια τεράστια φυσιογνωμία του μπάσκετ, όχι μόνο του μπάσκετ, θα έλεγα, επειδή το ξέρω, είναι και ένας σημαντικός άνθρωπος του αθλητισμού, οι απόψεις του, το ήθος του, το επίπεδό του. Είμαι τυχερός που τον έχω φίλο, είναι τυχερός που ξέρει τι φίλος είμαι εγώ γι' αυτόν. Είμαστε φίλοι από καρδιάς, καταρχάς είμαστε παιδικοί φίλοι, δεν γίναμε φίλοι όπως γίνονται πάρα πολλοί σε κάθε διάσημο που κολλάνε δίπλα του, εμείς είμαστε παιδικοί φίλοι. Πρώτη φορά μου δίνετε ευκαιρία και σας ευχαριστώ να μιλήσω για τον Γιώργο. Και επίσης θέλω να πω, είμαι περήφανος για τον Γιώργο όχι μόνο για αυτά που έχει πετύχει, γιατί τον έχουν αναδείξει οι Ευρωπαίοι δις πρωταθλητή, δις καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη κλπ. Και back to back. Για όλα αυτά που έχει πετύχει, γνωστά δεν θέλω να αναφερθώ, δεν είμαι και ο κατάλληλος, νομίζω όλα αυτά τα έχει πετύχει. Απλώς με αφορμή αυτούς τους πανηγυρισμούς που είδατε, πολλές φορές το έχω συζητήσει και με τον ίδιο και προχθές το συζητήσαμε. Ξέρετε, υπάρχει ένας φόβος να πανηγυρίσει κάποιος, ειδικά σαν τον Γιώργο που είναι ιδιαίτερα προβεβλημένος, να πανηγυρίσει κάτι το οποίο να μην παρεξηγηθεί. Και λέω εγώ τώρα, απευθύνω και μια ερώτηση και σε εσάς και θέλω να με καταλάβετε. Εγώ προσωπικά και ο Γιώργος πιστεύουμε ότι κανείς από τα δημόσια πρόσωπα που δηλώνει ότι είναι εθνική Ελλάδος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να είναι με όλους καλά, δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Ο Γιώργος, και γι' αυτό είμαι περήφανος, αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. Δεν έχει κρύψει ποτέ τα ολυμπιακά του αισθήματα, δεν έχει ποτέ πει ότι είναι εθνική Ελλάδος. Ούτε Μαρούσι. Μαρούσι είναι γιατί έμενε εκεί, έπαιξε εκεί, αλλά είναι πραγματικά ο εαυτός του. Αυτό δείχνει κάθε φορά στο γήπεδο, επειδή τον ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό παρεξηγείται, γι' αυτό τα ακούει, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αντιπαλότητα και κυρίως με τον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά τέλος πάντων, ευχαριστιέται αυτό που είναι. Έχει κάθε δικαίωμα και πρέπει να το κάνει και με ευχαρίστησε πάρα πολύ που πανηγύριζε τόσο πολύ. Το σχόλιο ήταν πώς είναι το να πανηγυρίζει τόσο πολύ. Πανηγυρίζει γιατί δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι Ολυμπιακός. Όπως και εμένα μου λένε, δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ με τον Αστέρα, έτσι να το πω χιουμοριστικά. Εντάξει, δεν το παίζουμε ποτέ Εθνική Ελλάδος και με τον Αστέρα έχουμε πανηγυρίσει, αλλά και με τον Ολυμπιακό σε τόσο μεγάλη διάκριση ήταν πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από φίλος, τον εκτιμώ γιατί είναι και ένας σημαντικός, ειλικρινής άνθρωπος και σε όλη του αυτή την πορεία παραμένει και θα παραμένει να είναι ο εαυτός του και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο. Ήταν μια εξομολόγηση που μου δώσατε και εμένα την ευκαιρία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά.
και για τον χρόνο γενικότερα, αλλά και πάντα που είστε κοντά μας για να πείτε έτσι, μια κατάσταση ψυχής ανά το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που. Δηλαδή δεν φοβάστε τον χρόνο. Όχι. Ίσα που σας καταχράστηκα σήμερα και τον χρόνο. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Μπατζαρίδη που είναι πολλά χρόνια γνωστός δίπλα μου και έγκριτος που λέμε σε όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που έχετε κάνει για την ομάδα, για την παρουσία σας και για όλα αυτά που κάνετε για τον χώρο. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ, να είστε καλά.